παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε. Καλημέρα. Καλημέρα, κορίτσι, λαμπερό και όμορφο. Λοιπόν, πρώτη αποκαλύψαμε εδώ πέρα την πρεμιέρα του GNTM και τώρα πάμε σε ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα παιχνίδια, ταξιδιωτικό παιχνίδι, το Asian Express. Μία τεράστια παραγωγή, παιδιά, θα πω εγώ, φέρνει το Star για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη και την Ζενεβιέβ Μάζαρη. Λοιπόν, πριν πούμε τα εννέα ζευγάρια, τι θα δούμε και πότε θα κάνει πρεμιέρα, πάμε να δούμε το βίντεο. Χριστίνα! Έλα! Δεν θέλω να το κάνω. Είναι σαν να παίζεις video game. Piece of cake. I am a singer. Ούτε μια στιγμή. Wait. Άρε, μάνα! Φάτο, 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 φάτο. Είστε τρελοί. Παρακαλώ, δυο κατσαρίδες. Μπράβο, πάμε! Έλα, βγάλ' το μικρόφωνο, με πεθατάνε! Είμαστε αλάνια! Διάλεκτα παιδιά μέσα στην πιάτσα! Καλώς ήρθατε στην εφιάλτη της ζωής! Το Asia Express ξεκίνησε! Θα κυνηγήσω τα ραντούλες! Φεχταρά μαζί σου! Το κορίτσι μου! Σ' αγαπώ! Κι εγώ! Χριστίνα! Λοιπόν, παιδιά, πάμε να πούμε λίγο τώρα τι είναι το Asia Express. Είναι ένα κυνήγι θησαυρού ανάμεσα στα ζευγάρια. Τα εννέα ζευγάρια θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μία πρόκληση. Θα ταξιδέψουν σε τρεις χώρες, στο Λάος, στην Καμπότζη και στην Ταϊλάνδη. Μόνο με επίγεια μέσα και ελάχιστα χρήματα. Δύσκολο. Και θα πρέπει να τα καταφέρουν, έτσι. Επειδή εγώ το περιμένω πώς και πώς να σας πω το Asia Express, γιατί νομίζω ότι θα είναι ό,τι ωραιότερο έχουμε δει όσον αφορά τέτοιου είδους παιχνίδια. Είναι εμπειρία ζωής. Με εικόνες υπέροχες από την Ασία. Εγώ να σας πω ότι και εγώ το περιμένω πώς και πώς. Τα ελάχιστα χρήματα να πούμε ότι είναι, όχι απλά ελάχιστα, είναι ένα ευρώ. Και έχει πραγματικό ενδιαφέρον να δούμε, γιατί οι διαγωνιζόμενοι όλοι θα δοκιμαστούν και οι σχέσεις τους και οι εντάσεις που θα υπάρχουν, γιατί αναγκάζονται να μπουν, να ζήσουν, να δουν την Ασία μέσα από την άλλη πλευρά, την πλευρά του ντόπιου, να εναρμονιστούν με άλλους πολιτισμούς διαφορετικούς και να φιλοξενηθούν. Δηλαδή πρέπει να ζήσουν σαν ντόπιοι απλοί πολίτες, όχι σαν τουρίστες. Μόνο για να αυτό συνεπάγεται. Ναι, έτσι, και επειδή ανυπομονείτε και οι δύο, πότε είναι αυτή η πρεμιέρα, κορίτσι μου, πες μας. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα, παιδιά, πριν να αποκαλύψουμε τη μεγάλη πρεμιέρα, να πάμε να δούμε λίγο τα ονόματα ένα-ένα. Φυσικά. Είναι η Χριστίνα Κολέτσα με την Μαρία Μαρουλής, ο Χρήστος Ζώτος. Εδώ βλέπουμε, έχουμε και τα πλάνα φίλοι, από τα ζευγάρια. Είναι φίλες, είναι συνεπολιτές, πολύ σωστά, Ελένη. Ναι. Πάμε στο επόμενο ζευγάρι, όπου είναι ο Χρήστος Ζώτος και ο Στέλιος Λεγάκης. Επίσης φίλοι. Είναι κολλητοί φίλοι και αυτοί. Παιδιά, ακούστε να σας πω, εγώ ξέρω ότι η Χριστίνα είναι φίλη μου πολύ. Συναντηθήκαμε όταν γύρισε. Είναι, λέει, ό,τι πιο εντυπωσιακό θα δουν τα μάτια σας. Ποτέ. Πάρα πολύ δύσκολα challenges, πάρα πολύ διαφορετικοί πολιτισμοί. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες εικόνες. Είναι κάτι, ένα παιχνίδι ντοκιμαντέρ. Μου λέει, είναι άστο. Και άστο. Επειδή εγώ ήθελα να. Πάμε στο επόμενο, παιδιά. Ήθελα να μάθω. Είχε έρθει ο Κωνσταντίνος ο Βασάλος εκεί πέρα, τον είχα δει. Και τον ρώτησα κατευθείαν αυτό, επειδή έχει πάει και στο Survivor και ήθελα να δω τη σύγκριση. Μου είπε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο από το Survivor. Πράγμα που πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν το λέει αυτό ο Κωνσταντίνος που ήταν πολύ μικρότερο σε διάρκεια με το Survivor, φανταστείτε πόσο δύσκολο μπορεί να ήταν. Βέβαια. Και στο Survivor, δηλαδή δεν έχεις το δικό σου συγγενικό πρόσωπο μαζί. Δεν είχες καθόλου χρήματα και φαγητό. Πραγματικά είναι πολύ περίεργη. Για τον Βασάλο και τον Φίπστερ, Ελένη, πολύ σωστά. Είναι το αμέσως επόμενο ζευγάρι. Είναι φίλοι και αυτοί. Τώρα μένει να δούμε πώς θα τα πάνε μεταξύ τους. Ο Κωνσταντίνος πώς θα μπορεί να κάνει, να μην κάνει γυμναστική, διατροφή. Ο Κωνσταντίνος που έχει συνηθίσει με τα τάπερ του τις ώρες του να είναι ακριβώς. Έπρεπε να πάω εγώ, να μην σκέφτομαι καν τη γυμναστική, να δυνατήσω, να το ζήσω, να εναρμονιστώ με τους ντόπιους, γιατί είμαι πολύ φιλικός και γλυκούλης. Να ανοίξει ένα εστιατόριο εκεί. Να ανοίξει ένα τοπικό εστιατόριο. Ο Κωνσταντίνος είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ έμπειρος σε όλο αυτό το κομμάτι, έτσι. Το Survivor κτλ. Είναι πάρα πολύ γυμνασμένος και αθλητικός. Φαντάζομαι πολύ ότι ήταν πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και το ζευγάρι, παιδιά, γιατί ο Κωνσταντίνος είναι αυτός, έχει όντως ουσιαστικά έχει την εμπειρία, αλλά ο Φίπστερ απ' την άλλη, όχι απλά δεν έχει ξαναπάει σε τέτοια, νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ κόντρα, πλάκα πολύ να τον δούμε, ναι, γιατί δεν είναι ούτε τόσο αθλητικός. Επόμενο ζευγάρι, παιδιά, Μαυρίκιος Μαυρικίου, η Λάιρα Ζήση. Ένα φρεσκοπαντρεμένο ζευγάρι, θα πω εγώ.
Εκεί θα δούμε τι έχει να γίνει. Εκεί είναι άλλες οι δυσκολίες τώρα. Και για φρέσκο παντρεμένο ζευγάρι. Οι παιδιά είσαι πάνω στα μέλια σου τώρα, να πας σε δίδα αντικσότητα. Εκεί πήγανε νομίζω πριν παντρευτούνε. Έτσι δεν είναι. Πριν παντρευτούνε. Οπότε παντρευτήκανε, οπότε δεν μαλώσανε. Ήταν μια χαρά στο ταξίδι, δοκιμάστηκε η σχέση. Είχαν ήδη αραβωνιαστεί πριν μπουν. Εφόσον παντρεύτηκαν, καλά πήγε αυτό. Όλα καλά πρέπει να πήγανε. Ωστόσο, επειδή έχουν και μια άλλη διάθεση, δηλαδή θα δώσουν μια άλλη νότα στο όλο κόνσεπτ. Φαντάζομαι τώρα να τραγουδάει Μαυρίκιος εκεί στην Ταϊτή σου ανθρώπου. Θα λεφτά για να ζήσει. Θα είναι κάτι διαφορετικό, κάτι ανατρεπτικό. Νομίζω ότι είναι και το μόνο ζευγάρι, παιδιά. Βιβί Βασινά, Κατερίνα Καλιόγλου. Κολλητές φίλες και αυτές. Εγώ τη γνωρίζω και τη Βιβί και προσωπικά και γυρνώντας μιλήσαμε και λίγο η αλήθεια και μου είπε ότι αυτή η εμπειρία της έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και αυτό το ζευγάρι. Η Βιβί Μπασινά είναι η γυναίκα του Άγγελ Μπασινά, του ποδοσφαιριστή, με τη φίλη της. Η φίλη της, δεν την ξέρω. Η φίλη της, η Κατερίνα Καλιόγλου. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Ζευγάρι. Χριστίνα Παπά, Δημήτρης Παπάς. Αυτό είναι. Μητέρα μαζί με το γιο της. Μαμά με γιο. Δύσκολο μαμά με γιο σε τέτοια αναμέτρηση. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό να πούμε και αυτό, γιατί είναι διαφορετικές οι σχέσεις των ζευγαριών. Ναι. Είναι διαφορετικές εντάσεις και άλλες ισορροπίες. Το πώς θα κρατηθούν, κανείς δεν ξέρει. Mm-hmm. Ναι. Είμαι περίεργη να τους δω. Εγώ πρώτη φορά έχω δει ότι τηρείται σιγή ηχθείως για ένα project. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Ποιος έχει φύγει, ποιος έμεινε, που συνήθως ξέρετε τα spoiler δίνουν και παίρνουν. Αγωνιούμε να δούμε τι έχει γίνει. Να το ζήσουμε. Πάμε στο επόμενο, παιδιά. Θεοδώρα Ρασέλ, Κλόντια Ρασέλ. Και τη μαμά. Μαμά και κόρη πάλι. Εδώ, παιδιά, συγγνώμη, εγώ έχω την εντύπωση ότι η ένταση δίνει και παίρνει. Πολύ δυναμικός χαρακτήρας. Μας είχε πει κιόλας ότι η Ρασέλ, η μικρή, η κόρη, ότι προσπαθούσε να την πείσει πάρα πολύ καιρό για να τα καταφέρουν να πάνε στο παιχνίδι. Εδώ μιλάμε για ακόμη πιο δύσκολες ισορροπίες. Γιατί μαμά με γιος πιο εύκολο το κατάλαβες. Ναι, τον βρίσκω. Ναι. Τώρα μαμά με κόρη πιο δύσκολο. Είναι και ισορροπίες πώς οι ντόπιοι θα ανταποκριθούν και θα πάρουν πέρα. Υπάρχει άλλη δυσκολία. Επόμενο ζευγάρι. Νάσος Γαλακτερός, Παύλος Γαλακτερός, μπαμπάς ωραίο και ζευγάρι. Γιος. Πολύ μάλλον και αυτό. Ωραίο, ναι. Έπαιξε πολύ μπαμπάς κόρη τέτοιο, έτσι. Οικογενειακό. Εδώ... Πολύ ωραίο. Ο Παύλος έχει ζήσει καταστάσεις έτσι παρόμοιες. Και οι δύο δυναμικοί, αλληλικοί, τυπικοί οι δύο, γενικά πρεσβεύουν την ηρεμία, το ζεν και είναι άνθρωποι του διαλόγου και της υπομονής. Θέλω να δω ότι θα φτάσουν στο σημείο που θα έρθει η έκρηξη, στον μπαμ που λέμε. Πιστεύω ότι θα πάει καλά, πιστεύω αυτό το ζευγάρι. Πιστεύω θα πάει και εγώ καλά, αλλά η έκρηξη θα υπάρχουν σε όλα τα ζευγάρια. Εσείς πιστεύετε ότι όλα τα ζευγάρια θα έχουν μαλώσει μεταξύ τους. Σίγουρα. Σίγουρα. Αλλάζει ο χαρακτήρας. Ένα μικρό καυγά δεν θα έχουν. Το επιμέρι. Πάμε, παιδιά, να δούμε και το τελευταίο ζευγάρι. Γιώργος Μαυρίδης, Κρίστη Καθαριά. Να και δύο ζευγάρια μέσα. Άρα έχουμε δύο ζευγάρια. Νιόπαντρο ζευγάρι. Ο Μαυρίδης. Έχει τις εμπειρίες του, έχει ζήσει σε πολιτισμούς τέτοιους, έχει την εμπειρία του. Πολύ. Έχει ταξιδέψει πολύ, έχει κάνει και μια εκπομπή που ήταν βασισμένη σε δύσκολους πολιτισμούς στο παρελθόν που αφορούσαν και τα τατού κτλ. Τα νομίζω πως για τον Γιώργο ήταν ευκολότερο. Και εγώ αυτό για θεωρώ. Για τη σύζυγο δεν ξέρω τώρα, αλλά όταν έχεις δίπλα σου το σύζυγό σου, νομίζω τα πράγματα είναι καλύτερα. Αναστασία μου, έφτασε η ώρα. Να μας το πεις επιτέλους, πότε θα γίνει αυτή η πρεμιέρα. Έφτασε η ώρα, μόνο το έσκασε τώρα. Η πρεμιέρα του Asia Express, του πολυαναμενόμενου προγράμματος... Πώς το μη μας χάσεις! ...της φετινής σεζόν, θα γίνει... Ναι. ...την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου στις 9. Oh. Μόνο εδώ στο Star, παιδιά. Τέλεια. Θα γίνει χαμός, παιδιά. Ξέρουμε τι θα κάνουμε όλη την Παρασκευή. Θα μαζευτούμε σε ένα σπίτι, να το δούμε, παιδιά, όλοι μαζί παρέα. Από το καινούργιο μαγαζί του Star Βαρθαλίτη. Από το καινούργιο εδώ. Παιδιά, ανυπομονώ. Να πούμε ότι θα υπάρχει αποχώρηση μια φορά τη βδομάδα. Ένα ζευγάρι θα αποχωρεί κάθε εβδομάδα. Σωστά. Καλά το λέω, Αναστασία. Θα τα δούμε στην πορεία του προγράμματος, Ελένη. Πολύ σωστά. Και θα τα λέμε εμείς εδώ αναλυτικά. Ωραία. Τέλεια. Αναστασία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνέχισε την εξαιρετική δουλειά με τις αποκλειστικές ειδήσεις που μας δίνεις εσύ και μόνο εδώ και σε ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Πολλά φιλιά από εμάς. Τα λέμε σύντομα.